Αυτή τη εβδομάδα το Είμαστε Εδώ παρακολούθησε τα σεμινάρια του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας που έγιναν στον Πρωταρά μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Στα σεμινάρια έλαβαν μέρος νέοι από διάφορα κέντρα νεότητος ή οργανισμούς νεολαίας διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Κυρίαρχο θέμα των σεμιναρίων ήταν η κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα αλλά και η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια να έρθουν πιο κοντά, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία και να αντιληφθούν ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα ευρωπαϊκή που μπορούν όλοι οι νέοι να επικοινωνούν. Τα σημερινά σεμινάρια γίνονται κάτω από το πρόγραμμα Youth in Action του Οργανισμού Νεολαίας Νέα Γενιά σε Δράση. Μπορείς να μας πεις ποιος είναι ο σκοπός των σεμιναρίων και τι είναι ακριβώς? Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι να έρθουν μαζί νέοι που είτε εργάζονται σε οργανώσεις νεολαίας, είτε είναι ηγέτες σε ομάδες νέων, ώστε να εξερευνήσουν περισσότερο την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, κοινώς ευρωπαϊκή ηθαγένεια και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται ώστε να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν πιο πολλούς νέους στο πλαίσιο των οργανώσεών τους. Από ποιες χώρες έχετε παιδιά εδώ? Έχουμε συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία, την Εστονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Λετωνία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Και πόσες μέρες θα διαρκέσει το σεμινάριο? Συνολικά θα διαρκέσει 6 ημέρες. Ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμματος? Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο μπορείς να προχωρήσεις τις δράσεις σου σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να αρχίσεις να βοηθάς τους νέους να καταλάβουν το ευρύτερο πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε σχέση με το περιβάλλον, είτε σε σχέση με το πώς να είναι πιο ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Και πώς δουλεύετε στο σεμινάριο, ποιες είναι οι δραστηριότητες που κάνετε? Χρησιμοποιούμε όλες τις μεθόδους και τεχνικές της μη τυπικής μάθησης, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. After a chicken, you become a monkey. Ο στόχος του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση είναι να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων. Οπότε ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι φυσικά να αποφύγεις τη διάλεξη και να τους δώσεις την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κάποιες ασκήσεις βιωματικές, ώστε να βοηθηθούν να αλλάξουν την ίδια τους τη συμπεριφορά. Δηλαδή, ο στόχος εδώ δεν είναι απλά και μόνο να αποκτήσουν γνώση και πληροφόρηση, αλλά να μπορέσουν να φέρουν τις αλλαγές που απαιτούνται στις οργανώσεις τους και στις κοινότητές τους. Τι είναι το ΚΟΚΕΝ και πότε ιδρύθηκε? Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας είναι η μετεξέλιξη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Κέντρων Νεότητας. Ιδρύθηκε το 2007 και είναι το συντονιστικό όργανο των 100 κέντρων νεότητας της Κύπρου. I've been involved in this kind of training courses for already some years, so for me it's extremely important to come together with other youth workers and youth leaders and to try to get to know new tools and methods on active youth participation. Because this training course targets active youth participation and then the youth workers and youth trainers being part of this project are trying to come up with new methodologies. And we are really grateful to the Cyprus Youth Clubs organization for giving us the opportunity to come here and to share our experiences. With your relatives and close friends. Can you tell us something about this training course today? Yeah, okay. So it's really important, this training course, because we have the opportunity to share ideas, tools, methods to promote youth participation in our country. So we are here, we represent different youth organizations in Europe, and we will stay here for 1 week talking and discussing and be trained about how to develop new ways to ensure the active participation of youngsters in our country, in our local community, because I'm from a small town of southern Italy, and with my organization we do
different projects to promote active participation, especially because in my town, youngsters, they don't have so much opportunities to express themselves. So the role of youth organization is very important in this way. And here we have the opportunity to share our experience because we represent different countries from Europe, from the north, and also from the south. So it's Cyprus is like a space in the middle where we can talk about this, and it's really important.